Οπότε σε αυτό θα μας βοηθήσει και ο καλεσμένος μας. Είναι ο κύριος Χαραλάμπος Παπαγιάννης, είναι σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού. Κύριε Παπαγιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αγορά εργασίας αλλάζει, βλέπουμε την επίδραση της τεχνολογίας στις θέσεις εργασίας, βλέπουμε και το υβριδικό μοντέλο πλέον που είναι μέρος της ζωής μας μετά την πανδημία και μπορεί ο καθένας να εργάζεται, να βρίσκεται σε μια χώρα, να εργάζεται αλλού. Ποια είναι η συμβουλή σας? Θα πρέπει να υπάρξει έτσι μια μετακίνηση σε συγκεκριμένους κλάδους σπουδών για να μπορούν τα παιδιά σήμερα να βρίσκουν θέσεις εργασίας? Αγαπητή Κωνσταντίνα, προφανώς και αλλάζει η αγορά εργασίας. Έχει πλέον αναδειχθεί η ανάγκη προσαρμογής στις νέες συνθήκες εργασίας, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των εργαζομένων. Όλοι οι οργανισμοί σε διεθνές επίπεδο έχουν εκτιμήσει σαφώς την εκτέλεση εργασιών χωρίς φυσική παρουσία και αναζητούν συνεργάτες σε όλον τον κόσμο χωρίς πλέον γεωγραφικούς περιορισμούς. Ναι. Επίσης, λόγω της τεχνολογικής ανάπτυξης και της ανάγκης εις βάθους εξειδικευσής, κυρίως τεχνικής και επιστημονικής, βλέπουμε να επιταχύνεται η εξαποστάσεως εργασίας, η εργασία σε πολλές μεγάλες εταιρείες. Η εκπαίδευση επίσης έχει κάνει μια έντονη στροφή από την ευρεία ακαδημαϊκή προς την εξειδικευμένη επαγγελματική κατάκτηση. Βλέπουμε να είμαστε στην εποχή ακριβώς της απόλυτης εξειδίκευσης. Να. Η ταχύτητα δε της τεχνολογίας της πληροφορικής των επικοινωνιών προφανώς θα διαρθρώσει και το είδος και τη σύνθεση των επαγγελμάτων όπως τα ξέραμε. Mm-hmm. Η τεχνητή νοημοσύνη, η ηλεκτρονική δεχπεραίωση θα οδηγήσει στην απώλεια εργασιών, αλλά θα δημιουργηθούν προφανώς και νέα επαγγέλματα. Κύριε Παπαγιάννη, ποια είναι αυτά τα νέα επαγγέλματα, τα επαγγέλματα του μέλλοντος όπως τα χαρακτηρίζουν αρκετοί? Καταρχήν να αναφέρω ότι τα επαγγέλματα που ακολουθούν διεθνή πρότυπα θα υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Μεγάλη ζήτηση θα υπάρχει στα επαγγέλματα και υπάρχει ήδη στα επαγγέλματα υγείας και πρόνοιας. Νοσηλευτές πλέον είναι δυσέβρετοι, γιατροί, ψυχολόγοι, νευροεπιστήμονες και γενικότερα όλα τα παραϊατρικά. Ναι. Η δε επαγγελματική κατηγορία, το λεγόμενο STEM, επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά, έχει σαφώς εξαιρετικές προοπτικές με την πληροφορική να είναι στην πρωτοκαθεδρία. Μάλιστα. Επαγγέλματα με πολύ καλές προοπτικές, ειδικά στον τομέα της ενέργειας και των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως τα φωτοβολταϊκά, η γεωπονία με τη διαχείριση και βελτίωση των καλλιεργειών. Ξεκάθαρο. Τώρα, κύριε Παπαγιάννη, θα θέλαμε έτσι σε συντομία να μας πείτε, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, με ποια κριτήρια θα πρέπει να γίνεται η επιλογή ενός επαγγέλματος και να κλείσουμε με αυτό. Αγαπητή Κωνσταντίνα, ενώ έχει εξαιρετικές προοπτικές, για παράδειγμα τα γαλάζια επαγγέλματα, το να γίνεις καπετάνιος, πρέπει να έχεις και τα απαραίτητα χαρακτηριστικά και δεξιότητες. Ναι. Είναι απαραίτητο τα παιδιά να αποφασίσουν με βάση αυτό που αγαπούν, να κάνουν ως επάγγελμα κάτι που θα τους αρέσει προφανώς. Άρα πρέπει να έχουμε πρώτα επαγγελματικά ενδιαφέροντα. Πρέπει τα παιδιά να τους δίνει το επάγγελμα τις επαγγελματικές αξίες, αυτά τα οποία θέλουν. Μάλιστα. Την ευελιξία, το work-life balance, τις καλές συνθήκες, τα ωράρια, τις απολαβές και φυσικά να καταφέρουν να παντρέψουν τα ενδιαφέροντα, τις αξίες με τα χαρακτηριστικά και τις ικανότητές τους. Ξεκάθαρα. Δεν αρκεί να μου αρέσει κάτι, πρέπει να μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να γίνω γιατροί προφανώς, ούτε καπετάνιοι, ούτε πιλότοι. Άρα Μάλιστα. το κάθε παιδί πρέπει να παντρέψει αυτά τα τρία αξίες, ενδιαφέροντα και χαρακτηριστικά, για να πετύχει να είναι ευτυχισμένος και να είναι πολύ καλός επαγγελματίας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.